Βαλάω. Πρέπει να έχω στείλει. Βάλα παραλογικά. Γιατί έχω λερωμένα χέρια. Και το λάβρο ποιος τον έχει. Τίποτα, εγώ είχα τόσο πλάνο. Μόνο θα μα σουλάω. Εγώ δεν ξέρω. Ποιο αγώνια. Τώρα το κουμπί θα μυρίσει φαγητό και σου λέει τώρα να πάω. Ποιοι είναι όλοι αυτοί. Δεν θα πάω. Να πάω, δεν θα πάω. Να πάω, δεν θα πάω. Εδώ έχει και νερό και φαγητό τώρα. Θα ήταν κλεισμένο. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Θα ασχοληθείς, παιδί μου. Τι κάθεσαι εκεί τα στιγάτα. Λοιπόν, είμαστε εδώ σε άλλο ένα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο βίντεο με το Λάμπρο με άφησε. Αφωνή. Και κλόουν, με θυμάστε. Ο Λάμπρος ξεκινάει να τρώει γιατί του μαθαίνω τις ορολογίες του YouTube, λοιπόν. Θα κάνουμε mukbang με σουβλάκι. Το κάνουμε. Mukbang, έτσι λέγεται. Gangbang. Αυτά μην τα λες, είναι άλλο site αυτό, μετά τις 12. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που θα κάνουμε είναι mukbang, traditional Greek mukbang, γιατί θα το κάνουμε με σουβλάκι, ελληνικό φαγητό, παιδιά. Mac είναι το McDonald's. Ναι, έτσι ξεκίνησε. Και δεν θα τρώμε μόνο, θα μου πεις η Έλληνα, γιατί να κάτσω να δω που τρως. Ένα σου αρέσει, το ξέρω και εμένα μου αρέσει να βλέπω κόσμο να τρώω. Δεύτερον, να τρώει. Δεύτερον, έχω ανεβάσει poll στο Instagram που έχουν να κάνουν με τους πρώην προφανώς, γιατί έχετε μπροστά σας τους πιο εξευγενισμένους πρώην που θα μπορούσατε να δείτε ποτέ. Μεγάλη επιτυχία. Το Λάβρο και εμένα. Ωραία. Θα βάλουμε και κάποια προσωπικά στοιχεία. Σας ξαναλέω, δεν σας δίνω ακόμα το Q&A μεταξύ μας. Δείτε μας σε ένα δεύτερο βίντεο και μετά θα αρχίσετε τις ερωτήσεις να έχουν και μια βάση. Να, ωραίο, να μας έχετε ζήσει λίγο μαζί. Δηλαδή. Ναι, σταμάτα τώρα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με το. Τους έχω βάλει δύο poll στο Instagram να μου συνεχίσουν προτάσεις. Η μία πρόταση είναι: θα νευρίαζα πολύ αν ο πρώην μου. Τελίτσες. Και η άλλη πρόταση είναι: θα τα ξαναέφτιαχνα με τον την πρώην μου, άμα όταν αφού τελίτσες. Ναι. Θες να ξεκινήσω με το θετικό ή το αρνητικό. Το αρνητικό, βέβαια. Οπότε πάμε, γιατί θα νευρίαζες κάποιος με τον πρώην. Ξεκινάμε, σε ρωτάω, γιατί θα νευρίαζες με κάποιον πρώην. Με κάποια πρώην, άμα τα φτιάχνα με ένα φίλο μου. Ναι, σωστό, σωστό. Σωστό. Βαρύ. Λοιπόν, θες να ξεκινήσω. Ναι, για δώστε. Αν την επόμενη μέρα τον έβρισκα με άλλον. Την επόμενη μέρα. Μάλλον να σου πω κάτι. Αυτοί που το κάνουν αυτό και σου λέει πολύ σύντομα τα άφιαξε μετά από μια εβδομάδα. Την είχε από πριν, ρε φίλε, δεν γίνεται. Κοίτα, μπορεί να μην την είχε κανονικά, αλλά μπορεί να το προετοίμαζε. Τι μάστα αρχικά. Ενώ δεν την είχε από πριν κανονικά, απλά το προετοίμαζε. Την προετοίμαζε την γνωριμία. Δεν είχε γίνει κάτι κακό, αλλά το σιγόκαιγε. Το σιγόκαιγε το φούρνο. Ειδικά εσείς τα κορίτσια που είστε αφήνετε ένα κλαδί, πιάνω τ' άλλο. Εγώ με τα πεσίνα δύο μισθούνια δεν έχω κάνει σχέση. Α, δεν μιλάμε για σένα τώρα. Έχω βγει με κανένα δύο. Αυτό εννοώ. Ατυχήσαμε. Αυτό εννοώ. Εγώ έχω όμως πολύ ψηλό. Αυτό εννοώ. Έχω τη σύγκριση, ρε φίλε. Μετά από σένα το χάος. Μετά από σένα το τίποτα. Ο άλλος μας λέει: τα έφτιαχνα με την κολλητή μου ή τον κολλητό μου. Ναι, αυτό είναι πουστιάρι, δεν γίνεται. Ο κολλητός θέλει δηλαδή πιο πολύ. Ναι, εσύ με ποιον θα νευριάζεις πιο πολύ. Με το φίλο μου, αλλά ξέρω ότι οι φίλοι μου δεν είναι μαλάκες και δεν θα το κάνανε αυτό. Οι φίλοι σου είναι και παντρεμένοι. Καλά, μιλάω τώρα για τους φίλους μου τους, που δεν είναι παντρεμένοι. Αν ήταν και παντρεμένοι. Έχω και μερικούς φίλους που δεν είναι παντρεμένοι. Αν είναι και παντρεμένοι και, και να αφήσει τη γυναίκα του για την κόμενά του. Ναι, τέλειο. Με χώριζε για την πρώην του. Λοιπόν, τι πιστεύεις. Θα συνευρίαζε αν σε χώριζε για να τα φτιάξω με τον πρώην μου. Ναι, ρε φίλε, είναι σαν να όλο τον καιρό νοσταλγούσε τον πρώην. Α, αυτό. Και ήσουν συμβατικά. Ο οδοντίατρος μας, που είναι δικός μου και όπως τον γνώρισα, και ο Μπουλντής, τα φιλιά μας, δεν με άφηνε να προχωρήσω. Θα κάνω νήμα μετά, Γιώργο. Ε, τι δεν σε άφηνε να προχωρήσω, Γιώργο. Δηλαδή, είναι αυτό το λεγόμενο που σου λέει: πάω να το ξεπεράσω και μόλις πάω να βγω με κάποιον, τότε μου στέλνει μήνυμα και μου κρατάει την επαφή. Το έχω ακούσει πολλές φορές να συμβαίνει. Στείλτε στα διάλογα, μην έχεις επαφή. Άμα έχεις τέτοιες προσκολήσεις, κόψε την επαφή. Θα κόψεις και εσύ την επαφή μαζί μου. Εγώ δεν έχω τέτοια προσκόλληση. Εδώ ο κόσμος συνεχίζει και μας λέει: κάποιοι το λένε σαν να ήταν σχέση. Δηλαδή, έψαχνε το κινητό μου. Αυτά δεν τα κάνει κάποιος πρώην. Α, το πιο πρώην, γιατί να ψάξει το κινητό, ρε. Αυτό. Μια κοινή μας φίλη έχει σχολιάσει το πιο σωστό. Να δω. Τα θύμωνα θα νευρίαζα με έναν πρώην μου όταν πήγαινε στο Survivor και δήλωνε πολύ ερωτευμένος με τη νέα του σχέση. Όπω βαρύ. Είναι λίγο βαρύ. Αυτά είναι για άλλο vlog. Εσύ θα νευρίαζες με την πρώην σου αν πήγαινε. Δεν θα νευρίαζα. Απλά θα ήθελα να το ξέρω. Δεν θα ρε παιδί μου, εντάξει, κατανοείς τώρα ότι εκεί πέρα πας ένα παιχνίδι, ας πούμε, το οποίο τα σας κάει λίγο διαφορετικά. Οπότε δεν θα παρεξηγούσα, θα περίμενα να βγει και να. Και να τη βρήσεις μετά. Κάνε τη βρήσω μετά, ναι. Με ρώτησε να της πω το όνομα Insta κάποιου άλλου, πραγματική ιστορία. Δηλαδή αυτή, πρώην, ζήτησε από αυτό το φίλο μας εδώ που μας σχολίασε να του γνωρίζει κάποιον άλλο, να του ζητήσει το Instagram ενός άλλου τύπου. Βαρύ. Άμα ψάχνει προξενήτρα, πήγαινε σε κανένα φίλο. Και τις καλύτερες των σχέσεων να έχεις. Δεν το κάνεις. Η πιο ευτυχισμένη είναι αυτή που είναι μακριά και αγαπημένη. Εγώ αυτό ξέρω. Μία λέει: θα νευριάσω με τον πρώην μου αν σταματήσει να ασχολείται μαζί μου. Αυτό είναι λοιπόν το λεγόμενο τραβάτε με κασκλέο που συμβαίνει όχι μόνο στις σχέσεις, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, τι θέλει αυτή. Με ενοχλούν οι άνθρωποι
που σου λένε όχι, δεν θέλω, αλλά θέλουν. Και όταν σταματάς, σου λένε τώρα γιατί σταμάτησες. Τώρα αυτό όχι μόνο στα ερωτικά, γενικά το. Αυτό είναι γυναικείο ιδίωμα, είναι γνώμη που το λέω. Μην λες βλακίες, μωρ τώρα. Πιο πολύ το κάνουν τα κοριτσάκια αυτό. Πάρα πολύ. Μωρέ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με το φίλο. Έχει να κάνει με το ότι κάποιο όταν δεν ξέρει τι θέλει. Όταν κάποιο δεν ξέρει τι θέλει, δηλαδή είναι που λέμε. Που εμένα δεν μ' αρέσει να βγαίνω, σου λέω άστα τα ερωτικά, δεν μ' αρέσει να βγαίνω και όλο κάθε μέρα βγαίνει. Και είναι αυτό που λέμε, τράβεται μια σκλαίω. Βρέχει, χιονίζει. Χιονίζει σιγά σιγά, βέβαια, Χριστούγεννα μπαίνουν. Με έβλεπε στο δρόμο και έκανε πως δεν με ξέρει καν. Το έχω κάνει μια φορά. Α, επίσης ήταν το ωραίο το ότι ήταν με τη νέα του κοπέλα και αυτό, δεν μου μίλησε έξω. Σου έχει συμβεί? Όχι. Λέω, τι θα μπορούσε κάποιο να κάνει. Θα σου πω κάτι. Τι survivor, τι δύσκολες συνθήκες σου έχω φέρει στο YouTube. Τρώμε και βρέχει, ρε φίλε, και κρυώνουμε. Είμαστε έτσι. Βρέχει, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι κρυώνουμε πάρα, γι' αυτό είμαι και τα μπουφάν. Σπίτι ρε έχουμε να φάμε, ρε. Δεν σε έξω, ρε πόδια. Γιατί είμαστε έξω, έχει καλύτερο πλάνο. Έχει καλύτερο πλάνο. Και στο Everest μπορεί να έχει καλύτερο πλάνο. Πάμε να τρώμε στα βουνά. Θα σου πω κάτι. Βρέχει, παιδί μου. Δεν βρέχει, παιδάκι μου. Παιδί μου, δεν βλέπει με τα γυαλιά ότι βρέχει. Δεν βρόχει αυτό, είναι από την πισίνα, δηλαδή μην φεύγουν. Συνεχίζω και λέω. Α, με βλέπει στον δρόμο, το έχω κάνει. Θυμάσαι μια φορά που είχαμε πάει σε ένα μινι μάρκετ, αυτό το κλασικό που ήταν με τα μεσονύκτια, 24ωρο, 3 η ώρα που θέλαμε να πάρουμε δύο γιαούρτια. Θυμάσαι που είχα δει τον πρώην μου δίπλα που σου είχα πει, που είχε σταματήσει με τα μάξι. Ναι, ήταν πολύ πρώην. Ένα Μιλτιάδη, ένα κρέοντα. Λες, μην πούμε το όνομα του ανθρώπου τώρα. Είναι ο μόνο που δεν έχω καλή επαφή. Γιατί δεν έχω επαφή. Ήταν ο προ-πρώην. Άρα δεν θα έχει καμπανάκι, κάνα καμπανάκι πρώην. Αφού δεν είναι ο και δεν είναι και ο, θα είναι ο. Ωραίο. Όχι, ο ήταν ο. Αυτό ο πρώτος... λέω, ξέρω, αφού και ήμουνα. Λέει ένα πολύ φίλο μου, Αλεξόπουλο Γιώργο, υπέροχο κομμωτή πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Θα νευρίαζα με τον την πρώην μου, με την πρώην μου, ναι. Αν ζει ακόμα. Καλό, γεια σα, Γιώργη, πολύ ωραίο. Είναι αυτό. Αυτές οι εκδικητικές τάσεις δεν είναι ωραία πράγματα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ζήσει τοξικές σχέσεις, ρε Σιλάμπρο. Άλλο αυτό. Αν είναι τοξική σχέση. Λοιπόν, όταν έχει ζήσει μια τοξική σχέση, είναι ένα πολύ κακό διαζύγιο, χωρισμό, whatever. Είναι κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά σου λέει δεν θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Τέλος πάντων, η κατηγορία πρώην τώρα είναι ένα θέμα καμφόβες. Είναι... Γράφει ένα. Θα νευρίαζα με τον την πρώην μου αν μου έσπαγε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου. Κοίταξε, αυτό νευριάζει με τον οποιονδήποτε. Αυτό είναι εγκληματική ενέργεια. Να το σπάσει κατά λάθος επίτηδες στο παρκάρισμα. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς! Το καθρέφτη. Πάρκαρε κατά λάθος και γκράγκ με τον πήρε μαζί το καθρέφτη. Το έχεις δώσει στο αμάξι σου. Ποιανού? Του πρώην. Του πρώην. Δεν έχω πρώην εγώ. Επειδή μου έσπαγε τον καθρέφτη του αυτοκινήτου, λέει ο άνθρωπος. Ωραία, τζαμί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Sorry. Μα τι sorry, επίτηδες με ρόπαλο. Με ρόπαλο θα σπάσει τον καθρέφτη μόνο. Θα σπάσει τον παρμπρίζα αν είναι το χάρι στον καθρέφτη με διαλύσει τα Κι άλλο μου στέλνει είχε διαλύσει το αμάξι. Τι έχετε πάθει με, τι πρώην. Έχουν δει πολλοί σύριαλ που πάνε και κάνουν γρατζουνιές με κλειδιά. Αυτό δεν είναι σύριαλ, αυτό είναι βγαλμένα από τη ζωή. Σου έχει συμβεί? Όχι, αλλά είναι βγαλμένα από τη ζωή. Αλλά... Έλεγε όχι σε αλλεπάλληλες προτάσεις μου για επανασύνδεση. Να. Αφού δεν ήθελε, κούκλα μου. Ναι, αυτό. Εντάξει, όμως κοίταξε. Αυτό τουλάχιστον σου λέει. Δεν είναι από το άλλο τραβάτε με και σκλαίω, άλλο σου λέει τι θέλω πίσω, προσπαθώ. Αλλά δεν θέλει ένα. Ναι. Θέλει ένα. Ναι. Βρισκόταν στο σπίτι μας και έκανε σεξ με άλλον ενώ ήμουν δουλειά. Έτυχε να σχολάσω νωρίς. Αχ, συγγνώμη που γελάω, ζητώ συγγνώμη. Αγαπημένε μου φίλε, ζητώ συγγνώμη. Πάλι καλά που το έμαθες όμως. Αυτό, εγώ πιστεύω ότι σε τέτοιες καταστάσεις, έτσι, κόβεις από τον εμφάλιο λόρο την κατάσταση. Δηλαδή, το μαθαίνεις, τέλος. Ούτε μετά στεναχωριές, εκεί δεν μπορείς να νευριάσεις. Ούτε να πληγωθείς, αχώρησα τι κρίμα. Νευρία, πώς δεν νευριάζεις. Όχι, κάνω λάθος. Δεν μπορείς να στεναχωρηθείς. Λόγω του χωρισμού. Α, δε, είναι ωραίο, γιατί δεν στεναχωριέσαι, λέω στραβά. Έλα, φίλε, τι να την έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Ωραία, τραβά, πατσάβα. Ναι, όντως, είναι ωραίο. Δηλαδή, άμα αναχωρήσει, να χωρίσει έτσι, όντως. Δεν στεναχωριέσαι. Απ' την άλλη, όχι, δεν ήταν ωραίο, δεν ακούστηκε ωραίο. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη στιγμή. Δηλαδή, είναι δύσκολο. Μπορεί να το λέμε στα λόγια, αλλά αν μπει όντως στο σπίτι είναι σου, στο σπίτι σα και δει να κάνουν έρωτα δύο άνθρωποι, ο ένα εκ των οποίων είναι δεύτερο δεν είσαι εσύ. Ναι, είναι περίεργο. Πρόβλημα, ναι. Α, μάθαινα ότι με κεράτωσε. Επιτέλους, είπε κάποιος το πολύ σύνηθες. Συνήθως νευριάζει με έναν πρώην, αν μάθω ότι κατά την διάρκεια της σχέσης έκανε παράνομα τερτύπια. Αυτό λέω, δεν το είχε πει. Αυτό είναι πολύ έξυπνο. Δεν το είχε πει τόση ώρα κάποιος. Αυτό είναι πολύ σκληρό. Είναι αυτονόητο όμως, νομίζω τώρα. Δεν είπε κανείς το αυτονόητο. Γι' αυτό, γιατί σημαίνει σε όλους. Και τέλος, μιλούσε μόνο για τα αρνητικά μου. Όλοι έχουμε και θετικά. Έχει δίκιο φίλος. Τίμιο. Δεν μπορεί να. Άρα ήσουν μαζί. Δηλαδή, είσαι μαζί με τον Κώστα 5 χρόνια. Και ξαφνικά στην επόμενη στη φίλη σου λες: πω, πω, ένα, ο μίξο, δείξω, φίξε.
5 χρόνια πώς ήσουν μαζί, αν ήταν σκατά πάνω του. Γιατί είναι θέμα τι άνθρωπος είσαι. Θυμάσαι τα καλά ή θυμάσαι τα άσχημα. Έχεις βαρεθεί. Σε βλέπω πολύ supporter. Δεν βλέπω να παίρνεις κάποια opinion πάνω σου. Αυτό συμφωνώ με τον κόσμο μου που λέει αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι. Και από όλα αυτά, από αυτά που σου είπα, τι ήταν το χειρότερο. Χειρότερο. Ναι. Αυτό με τον καθρέφτη. Αυτό με τον καθρέφτη ήταν. Γιατί έχει κυλικές ζημιές. Ήταν βάρη, έχει κυλικές ζημιές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Θα αλλάξουμε κάτι άλλο. Όχι, θα πάμε μέσα για να έχει λίγο πιο πολύ ζέστη. Α, ζέστη. Εσείς δεν θα. Για εσάς δεν θα έχει διαφορά. Δηλαδή στο 1, 2, 3 θα έχουμε μεταφερθεί στο σαλόνι. Και. Θες να πάμε μέσα στην πισίνα. Όχι, θέλω να ηρεμήσεις. 1, 2, 3. Μόνος του. Να πάμε στο σαλόνι 1, για να. 1, 2, 3. Για να. Δεν γίνεται κάτι. Κάνω καλά. Θα το κάνω εγώ για να γίνει. Θα τα ξαναέφτιαχνα με τον την πρώην, άμα, όταν, αφού. Σας το είπα ότι εμένα το παλαμάκι μου πιάνει. Είδες πώς τη λέμε, τα περθήκαμε. Στη ζέστη ρε παιδί μου και την κουβέρτα αυτή που βρήκες. Κουβερτούλα εδώ, κάντισχές, κανά παιδάκι. Κάντισχές, να ψήσω καφέ. Κάστανα. Δεν τα ξεπιάνε γιατί είναι ζεστό. Σε έλλειψη τα κάστανα να ξέρεις στην Ελλάδα. Τι? Ναι, είναι σε έλλειψη γενικά νομίζω παγκοσμίως η παραγωγή του κάστανου. Καλά, κάνεις πλάκα τώρα. Καθόλου, καθόλου. Έτσι, εγώ βλέπω παντού καστανάδες. Ναι, δοκίμασες. Αχ, είμαστε εδώ, ζεσταθήκαμε. Ωραία, πάμε πάλι έξω. Όχι, Παναγιά. Κάνε πάλι αυτό το. Βγάλαμε και τα παυτά μας από πάνω. Τα παυτά μας δεν τα βγάλαμε. Και. Εσείς βγάζετε τα παυτά σας, δεν ξέρετε και τι κάνετε. Σε αυτά τα κανάλια, πώς τα λέτε, στο YouTube. Στο YouTube. Αυτό, ναι. Το YouTube μια χαρά. Όχι, εγώ ένα κανάλι στο YouTube. Το ξέρουμε, βγάζει τραγούδια. Όχι, λέω το δικό μου το προσωπικό. Α, το άλλο που βάζει. Που βάζει τι τηλεοπτικές εμφανίσεις του. Είναι αρχείο. Το είχα ξεχάσει. Βάζω τους αγώνες στο Survivor, βάζω ό,τι εμφάνιση κάνω στην τηλεόραση και τέτοια. Πέστε ρε φίλε. Άμα πεθάνω, όταν. Ναι, μωρέ! Όταν πεθάνω. Και αν ας πούμε σε μια εκπομπή που θέλει να κάνει ένα αφιέρωμα, να μην ψάχνει, να είναι όλα πάπ εκεί. Τα έχω όλα γκρουπαριστά, ωραία, με χρονολογίες. Έχω σε εκπομπές που δούλεψα. Τα έχω δει όλα. Που ήμουν καλεσμένος. Όταν ήμουν ερωτευμένη μαζί σου, έψαχνα όλα. Αυτά τώρα το έχω καλέ ανανεώσει το τελευταίο εξάμηνο. Έχει γίνει χαμός. Έβαζε τις εμφανίσεις του στην Ελεονόρα Μελέτη, με την, τότε εκεί στα κάτω καλεστία. Έχει η Ελένη Μενεγάκη το πάλε ποτέ που έβγαινε στα πάνω εκεί. Όλη νιάτα να τα δει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είπα απλά να πω και εγώ ότι έχω ένα κανάλι. Καλέ, από κάτω θα το βάλουμε το άνθρωπο, δεν το αφήσουμε έτσι. Βάλτε το από κάτω, δεν είναι ότι εγώ μπαίνω και βάζω πράγματα. Απλά αρχιακά έχω μόνο. Αρχιακά. Survivor και τέτοια. Για να τα βλέπω εγώ να. Να χαίρεσαι. Ο κόσμος, να ξέρεις, ρωτάει πάρα πολύ για τα. Ο κόσμος ρωτάει πολύ, ναι. Ναι, για το survivor κομμάτι. Δεν θα σε ρωτήσω ακόμα. Όπου πας και όπου θες και όπου βρεθείς, ρωτάνε για το survivor. Νομίζω στην επόμενη συνάντησή μας θα πούμε για το survivor. Μπορεί, ναι, ξέρω εγώ. Εκτός αν λείπεις για το survivor. Άμα λείπω, η αλήθεια είναι ότι θα τα πούμε όταν γυρίσω. Οπότε. Α, είμαι η πρώτη που θα τα πεις μετά από το Open Weekend τουλάχιστον. Και μετά από το Sky. Ό,τι έχει το συμβόλαιό σου τέλος πάντων. Θα είναι Sky, Open Weekend και μετά Έλληνα Κόνστα. Πάμε. Επιστρέφουμε στα δικά μας και στους πρώην. Η πρόταση που έβαλα να συνεχίσουν είναι η εξής. Θα τα ξαναέφτιαχνα με τον την πρώην όταν αφού άμα. Πεθάνω. Αυτή είναι η απάντηση δικιά σου. Όχι, λέω εγώ. Μπορεί. Σε καμία περίπτωση δεν γυρνάμε πίσω και αν ο άλλος έχει αλλάξει, κοιτάμε μπροστά. Ακόμα και αν φαντάζομαι θα θέλει να αυτό γράψει. Αυτό ήταν η γυναίκα. Όχι, άντρας είναι. Άλεξ. Αυτό ήταν ο Άλεξ. Μπράβο τον Άλεξ. Ο Άλεξ δεν θέλει να γυρίσει. Μπράβο του. Οι περισσότεροι νομίζω δεν θέλουν να γυρίσουν. Εκτός αμέσως την πλευρά του. Το παρατημένου. Όχι, του παρατημένου. Δεν είναι ωραία λέξη το παρατημένο. Του τέλος πάντων. Του ξεδιαλυμένου. Το παγκόσμιο είναι χειρότερο το κάνεις. Του αποτυχημένου. Αυτού που τον χωρίσανε τέλος πάντων. Του χωρισμένου ή χωρισμένοι. Δεν γιορτάζουν. Λοιπόν, πάψει να μιλάει με τον πρώην. Α, άρα αυτός χώρισε επειδή μίλαγε με πρώην. Ναι, αλλά τώρα είναι και αυτός πρώην. Σωστό, άρα να σταματήσει να μιλάει και μαζί σου Ιωάννη. Πώς έγινε, μπλέξαμε τα μπούτια μαζί με τους πρώην. Παιδιά, καλό είναι αυτά τα πράγματα, λένε ότι τα ξεδιαλύνουμε. Να βάζουμε υπάρχει πρώην, πρώην Α, πρώην, πρώην Β. Σαν όπως είναι γονέας θα γίνει, ας πούμε, γονέας Α, γονέας Β, πρώην Α, πρώην Β. Δεν είναι όμως όλοι αυτοί που έχει συνάψει σχέσεις. Δεν αυτό αποκαλούνται πρώην, γιατί για κάποιους λες, έλα μου, ένας φίλος μου είναι. Δηλαδή δεν τον πεις και πρώην. Για να πεις κάποιον πρώην πρέπει πραγματικά να έχεις δεθεί. Καλά, θα συστήσεις κάποιον να πεις φίλος μου και μετά θα εξηγήσεις, ξέρω εγώ ότι. Μπαλά μου τυαζόμασταν. Πολλές φορές μου είχε συμβεί στη σχέση. Ο Λαύρος είναι και bon vivère και πολλά κορίτσια και. Τι, φίλοι μου, φίλος μου. Φίλοι, ναι, ναι, ναι. Πολλές φίλες μετά μου βγήκαν ότι τελικά. Και τα μάθαινα εκ των υστέρων. Απλά να ξέρετε όλες εσείς, τα ξέρω όλα. Μην νομίζετε ότι με κορυδεύουν. Άκου θράσους, άκου πράγματα. Λοιπόν. Δεν τρέπεσαι, μωρέ, λίγο να δεις. Λοιπόν, γράφει άλλος. Ποτέ! Όταν λέμε τέλος, είναι τέλος. Η ζωή είναι μικρή για πισωγυρίσματα. Μπράβο. Σωστός. Η ζωή είναι μικρή για πισωγυρίσματα. Γιατί μπορεί αύριο να πεθάνει. Τώρα τι έχει πιάσει με τις ενέργειες και τα πετάματα να είναι τέτοια. Και δυστυχώς τι να κάνω. Η χοντρή γάτα στέλνει να πηγαίνει. Η χοντρή γάτα. Δεν είναι πολύ τηλεοπτικό αυτό, αλλά. Έλα, καρδούλα μου, έλα μπες.
Μπήκε, κρύωσε η μάνα κατ' το πουλάκι μου. Τώρα, άμα ανέβει μόνη τη, άστινε τώρα. Δεν είναι. Ναι, αυτή δεν είναι YouTuber, δεν τη αρέσει. Ναι, όχι. Από απελπισία, λέει ο άλλο. Θα τα ξαναδιάρει με την πρώτη. Είναι μια απάντηση πολύ τίμια. Ότι είμαι απελπισμένο και δεν θέλω να κάνω σεξ, α πούμε. Ήθελα ανθρώπινη. Δεν θέλω να κάνω σεξ. Θέλω ανθρώπινη επαφή. Θέλω και έχω συνηθίσει. Ο οποίο με ανεχόταν κάποτε. Και δεν βρήκα κανέναν άλλον. Σεξουαλικό βρίσκει. Πού ρε, παιδιά, εμένα δείξτε μου κάπου να πάω να το βρω. Να, εκεί που. Και το βλέπεις εκεί. Ειδικά στη φάση που είσαι και αναγνωρίσιμος και πλέον το ίντερνετ και το κινητό έχει αποθαρσυνθεί. Δηλαδή, ο κόσμος που τα χρησιμοποιεί. Ο κόσμος έχει αποθαρσυνθεί. Μόνο τις συσκευές για να αποθαρσύνονται. Ναι. Εμείς γινόμαστε σάτυρε να αυτό πούμε. Αυτό θέλω και, να πω. Δηλαδή, εσύ μπορεί να βγει. Πορνόγερη. Ναι. Λέω για άλλους, δεν λέω για μένα. Με μια κοπέλα. Και αυτή η κοπέλα να θέλει να πει. Α, εγώ έχω κάνει κάτι με το αυτό. Πού. Να. Δεν αυτό είναι ντροπή. Πράγματα αυτά, όχι, δεν είναι. Άρα, πόσο εύκολα πας να κάνεις σεξ με κάποιον που δεν ξέρεις. Αυτό σου λέω ότι δεν είναι εύκολο. Άμα άλλαζε χαρακτήρα και δεν ήταν ψεύτης, λέει το κορίτσι μου εδώ. Once ψεύτης, always ψεύτης. Το πιστεύεις αυτό. Εγώ όταν ήμουν στο δημοτικό έλεγα ψέματα. Άπαξ και μπήκα στη Δευτέρα Γυμνασίου, σταμάτησα τα ψέματα. Καλά, και στο δημοτικό ακόμα ψήλωνες και τώρα δεν ψήλωνες. Τι πάει να πει αυτό. Θέλω να πω ότι αλλάζεις. Όλοι λέμε ψέματα στο δημοτικό. Εγώ έλεγα ψέματα πάρα πολύ, είχα σπυράκια. Ήμουν πολύ ανεπτυγμένη για την ηλικία μου και έβαζα πούδρα γιατί ντρεπόμουν και η μάνα μου έλεγε βάφτηκε και έλεγα όχι. Και μου λέγε γιατί με κορυδεύεις και μου έπαιρνε χαρτί. Έβγαινε η πούδρα και μου λέγε τι είναι αυτό, τι λέω δεν ξέρω. Τι πω, αυτό ζάχαρη, είναι τρογαλουκουμάδες. Τι μάνας χαζίνια και δεν ξέρει, μωρέ, πώς σκέφτεσαι, πώς θα έχεις βαφτίσει κιόλας. Άμα με κυνηγήσει και είναι έτοιμος να μου προσφέρει αυτά που θέλω. Να, αυτά ας πούμε άμα είναι. Αν με κυνηγήσει, θες κυνηγητό, δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει σαν άποψη. Όχι, άμα με κυνηγήσει, τι πάει να πει, θα γυρίσω άμα με κυνηγήσει. Τι είσαι, λάφι. Θέλω να πω, είμαστε κατά του κυνηγιού. Εκτός αν δεν είναι μαζικό. Στην περίοδο του αγριογούρουνου που έχει υπερπληθυσμό στο αγριογούρουνο. Ναι, ναι, και σκοτώνει και τα πρέπει, υπόλοιπα. Δεν σκοτώνει, πρέπει τέλος πάντων να τα. Να περιοριστούν. Ελαχιστοποιηθεί ο πληθυσμός. Το λέμε γενικά. Δεν λέμε σκοτώστε τα αγριογούρουνα. Όχι, δεν λέμε αυτό. Μην πάει ξανά. Θεσσαλονίκη κάτι. Δεν είδε που βγαίνουν στου δρόμου και τα λοιπά και είναι επικίνδυνο. Τέλο πάντων, λοιπόν, για πάμε. Αυτή τώρα τι θέλει. Άκουσε με για να καταλάβει την ψυχοσύνθεση και την ψυχολογία τη ύλη. Αυτή η κοπέλα χώρισε προφανώ με το αγόρι τη. Επειδή δείχνει μάλλον αυτό ότι δεν είναι προτεραιότητά τη. Δεν τη έδινε αυτά που ήθελε, χωρίζουν και σου λέει: άμα με κυνηγήσει, οπότε εδώ ότι ξαφνικά είμαι προτεραιότητά του και μου δώσει και αυτά που θέλω που τόσο καιρό δεν μου έδινε, θα ξανά με μαζί. Είναι αυτό δηλαδή. Είναι ένα άνθρωπο, ρε κούκλα μου τότε. Ναι. Άμα σε κυνηγήσει και άμα σου δώσει αυτά που θέλει και άμα. Α, στο πει, πάει στο διάλογο, πήγαινε παρακάτω. Δεν πιστεύει ότι παίζει ένα άνθρωπο να αλλάξει λόγω του ότι θα του λείψει κάποιο. Κάποια πράγματα στη θα αλλάξει σχέση. Προσωρινά μόνο για να γυρίσει. Μετά θα είναι πάλι ο ίδιος. Το θυμάμαι αυτό. Ένας γύρισε και μου είπε: μου κάνει πρόταση γάμου. Χωρίζουμε και για να τα ξαναφτιάξουμε μαζί σου ξενικά. Απλά θέλω να μου πει: θε να με παντρευτεί. Βαρέθηκες. Όχι, αλλά. Να αλλάξουμε κανάλι, τι. Δηλαδή να παντρευτεί, να γίνει πιο σκατά. Να φέρει και ένα παιδί στον κόσμο να ορφανέψει μετά. Να ορφανέψει. Δεν τη σκοτώσει. Δεν το χειρέψει η γυναίκα και να μείνει το παιδί με γονέα Α, γονέα Β πάλι και να τρέχουμε. Τι έχει πάθει με το γονέα Α και το γονέα Β. Μάλλον δεν μ' αρέσει καθόλου, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι ωραία αυτά, όχι. Λοιπόν, για να χωρίσαμε λογικά δεν τα βρίσκαμε στο κρεβάτι. Από εκεί ξεκινούν όλα, οπότε όχι. Δεν συμφωνώ. Ούτε λίγο δεν συμφωνώ. Ρε παιδί μου, για κάποιους είναι, αλλά. Ποιος χωρίζει, μωρέ. Μπορεί για κάποιους το καθίσει και άλλες προτεραιότητες. Για κάποιον που είναι αυτό προτεραιότητα και δεν του αυτόν. Χώρισε και τελειά. Άρα τι θες τώρα. Μετά από τις 3-4 φορές του σεξ, τις πρώτες. Τα βρίσκεις, τα κάνεις ωραία. Και άμα τον αγαπάς και είσαι ερωτευμένος και με τον άλλον, μένεις μαζί του, δημιουργείς μια σχέση. Δεν μπορεί να μην τα βρίσκεις το ερωτικό και να κάθεσαι μαζί του 3 χρόνια και στα 3 χρόνια αποφάσισες, α, δεν μ' αρέσει, χωρίζω. Ο λόγος χωρισμού δεν υφίσταται να είναι το σεξ. Ο λόγος σταματήματος περιστασιακού σεξ. Μπορεί να το κάνουν, ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, λέει μια φίλη, τα ξαναέφτιαξα τελικά με τον πρώην, δεν μας λέει γιατί και πώς, και παντρευτήκαμε και κάναμε και παιδί. Ξαναστείλε μας σε 2 χρόνια. Ιωαννάκη, ό,τι πει ο Λάμπρος, λέει να ξαναστείλει, θέλει ένα feedback. Βέβαια, έχει, θα ήθελα λεπτομέρεια. Εγώ δεν θέλω να είμαι αρνητικός, μπράβο τα παιδιά. Όμως θα ήθελα μία λεπτομέρεια πόσος ήταν ο χωρισμός, γιατί ήταν ο χωρισμός, γιατί μπορεί να ήταν ένας χωρισμός, γιατί πήγε π.χ. να δουλέψει στο Λονδίνο 6 μήνες. Οπότε ήταν εξαναγκαστικός χωρισμός. Για ποιος είναι ο λόγος του χωρισμού και να δούμε μετά ήταν σωστό ή επαναφορά. Αν καταλάβαινε ότι το διδακτορικό χρειάζεται αρκετές ώρες την ημέρα. Κάποιος που χώρισε επειδή δεν μπορούσαν να τα βρουν με τους χρόνους. Η κατανόηση είναι το Α και το Ο. Μέγα. Έχεις δίκιο. Θέλει να κάνει διδακτορικό. Διαβάζει 8 ώρες τη μέρα. Θα κάνει αυτό που θέλει. Τώρα δεν την πρίξεις εσύ, δεν τον πρίξεις. Αυτό τι να κάνουμε τώρα. Οι προτεραιότητες είναι στον άνθρωπο, η δουλειά του, οι σπουδές του κτλ. Βλέπω μια πολύ προβληματική απάντηση. Μόνο αν ήταν έγκυος όταν είχαμε χωρίσει. Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά τα παιδιά. Μόνο δεν ήταν είναι... έγκυος όταν είχαμε χωρίσει. Ναι, λέει και καλά ότι είχαμε χωρίσει. Έμεινε έγκυος, οπότε τα ξαναβρίσκω μαζί της. Δεν πάει. Ξαναγκαστικά. Μπορεί να το πήρε ξαναγκαστικά, χαζό. Όχι, θέλω να πω ότι τα παιδιά είναι μελλοντικοί άνθρωποι, το έχετε σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή, αν κάποιο πραγματικά εκτός αν αυτό το κορίτσι ήθελε πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι ότι στη γυναίκα, η γυναίκα
γυναίκα που αποφασίζει τι γίνεται με το σώμα της. Αλλά θέλω να πω εκτός αν σου λέγει δεν με νοιάζει, όχι ανήπαντρη, αδιάφορο, χωρίς σχέση, μονογονεϊκή οικογένεια, το πάμε. Το πάω μόνη μου. Εγώ θα έλεγα ότι κανείς δεν πρέπει να ξεκινάει εξής μια οικογένεια με ένα παιδί χωρίς να υπάρχει έρωτας, έχοντας χωρίσει και απλά καταναγκαστικά. Άλλη φίλη μας η Μαρία απαντάει και λέει: μην βλέπεις. Δεν βλέπω, γιατί διαβάζω και ανάποδα να μην. Λέει: θα τα ξαναέφτιαχνα με τον την πρώην εφόσον όταν άμα ήταν ο λάμπρος. Ωμαρε. Κοντινό στο λάμπρο. Τι καλό. Ευχαριστώ, Μαρία. Κοίταξε τώρα να δεις. Υπάρχουν πολλά. Μου έπαιρνε το iPhone 14 Pro Max. Ωραία, πάμε. Τίμιο. Μου έπαιρνε το iPhone 14 Pro Max και μετά ξαναχώριζα για να παίρνω το iPhone. Ποτέ, λάθος, ποτέ. Αν μου έλειπε το σεξ που έκανα μαζί της. Άμα ήταν η Έλενα Κόνστα, επιτέλους, μόνο για το Λάμπρο Κωνσταντάρα λέτε. Πραγματικά δηλαδή. Ναι, μπράβο, εντάξει, πολλές απόψεις. Λοιπόν, πολλές απόψεις. Οι περισσότεροι, επειδή βλέπω εδώ πέρα διάφορα, οι περισσότεροι είναι το άμα άλλαζε ή διορθώναμε τα λάθη ή έρχονταν και μου έλεγε αυτό. Οι περισσότεροι είναι ότι να αλλάξει ο χαρακτήρας ή τα πράγματα που με ενοχλούσαν. Αλλάζω χαρακτήρα, κούκλα μου. Ναι, δεν αλλάζω χαρακτήρα, κούκλα. Άλλαξε το κανάλι να δούμε τώρα εδώ γιατί έχει. Σ' αρέσει που είσαι στο YouTube κανάλι μου. Ναι, βέβαια, ενθουσιασμένη. Θα το πει και σε άλλες φιλενάδες της κεραμιδόγατες να γραφούν και αυτές. Θα σου πω κάτι. Αφού τα βρήκε το κουμπί μαζί μας που ήταν το πιο σπαστικό γατί της γης, που ακόμα έψιλο είναι, μπορείτε κι εσείς να τα φτιάξετε με τους πρώην. Ωραία, να το μήνυμα και πώς το συνδέει. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδάκια, ευχαριστώ τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Να είσαι καλά. Κάτω στο κουμπί περιγραφής θα δείτε και θα βρείτε όλα τα μέρη που μπορείτε να βρείτε τον Λάμπρο. Το YouTube του να δείτε όλα αυτά που κάνει, το Facebook του. Λοιπόν, Λαμπρούκο μου, ευχαριστώ. Θα ξανάρθω. Μπορεί να το κάνουμε σπίτι, να το κάνουμε κάπου αλλού. Θα το δω. Ναι, να πάμε και κάπου αλλού. Το σκεφτώ. Λοιπόν, σας φιλώ, σας αγαπώ. Κάντε subscribe, σας παρακαλώ. Έλατε να γίνουμε λίγο περισσότεροι. Ξέρω την αρχή ακόμα, αλλά πιστέψτε με, θα κάνω πολλά. Merry Christmas and a Happy New Year και φιλάκια. Μουά!